Πάμε να δούμε το άλλο θέμα το οποίο ανέκυψε τα τελευταία 24 ώρα που συνδέεται και αυτό με τις πολιτικές εξελίξεις με έναν πλάγιο ή και ευθύ τρόπο καθότι ενημερωθήκαμε ως χώρα ότι μπήκε και η τέταρτη οι τελευταίες υπογραφές για τα F-35, την πώληση των αεροσκαφών F-35 τα οποία παρουσιάστηκε, γεγονό το οποίο παρουσιάστηκε ως πολύ θετικό για την Ελλάδα από ορισμένε πλευρές, ζήσαμε μια φρενίτιδα τις τελευταίες ημέρες, πόσο καλό είναι αυτό. Θα δούμε, θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό έναν ειδικό, τον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, ο οποίος ως ο αεροναυπηγός μηχανικός γνωρίζει ως ο λίγη στη χώρα μας και από τεχνικής πλευράς τα ζητήματα αυτά. Καλησπέρα κύριε Χρυστοδουλίδη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. πολλά. Να καλά. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, τι γίνεται τώρα, ο πολλής κόσμος δεν ξέρει. Ακούει την είδηση, την πληροφορία, εντός ή εκτός εισαγωγικών με όλο αυτό το θριαμβικό τόνο, ότι εγκρίθηκε η πώληση των F-35. Σωθήκαμε, λέει. Πόπό, πω, πω, σωθήκαμε. Είναι έτσι, κύριε Χρυστοδουλίδη. Κύριε Καψαμπέλη, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Σκεφτείτε ότι 16 χώρες στον πλανήτη που έχουν τα F-35, τα αμερικάνικα F-35, αυτό που λέμε τα α, όρατα όπλα ναι. Ε, κάνανε τρία, τέσσερα, ίσως και πέντε χρόνια για να ολοκληρώσουν τις συμβάσεις προμήθειας. Εμείς μέσα σε ελάχιστους μήνες αποφασίσαμε οι ειδικοί εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είμαστε γρήγοροι εμείς. Ε, ναι, είμαστε γρήγοροι. Σωστά και αυτό. Ότι μας κάνουν τα F-35, δηλαδή να φτιάξουμε μία μοίρα από 20 αεροπλάνα, θα μας στοιχίσει περίπου όλο αυτό το πακετάκι τέσσερα δις. Ήδη μας έχουν στοιχίσει 14 δι στα προηγούμενα αμυντικά και εξοπλιστικά συστήματα, θα βάλουμε και άλλα 4 δι. Πάμε να δούμε όμω, κυρία Καψαβέλη, εάν τελικά αυτή η προμήθεια ε, είναι μια προμήθεια που θα λέγαμε καλή, θετική. Ε, εγώ θα αναφέρω δημοσιεύματα από το Defense News στο Αμερικάνικο, ε, από δελτία τύπου και του Ισραηλίτικου Υπουργείου Εθνική Άμυνας, αλλά και του Αμερικανικού ε, και τη Αμερικανική Αεροπορία. Ε, τα τελευταία, θα έλεγα τους τελευταίους 10-12 μήνες, είχαμε μια καθήλωση ε, περίπου το 53% του στόλου των F-35 από διάφορες ε, βλάβες, τεχνικά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τον κινητήρα. Το αεροπλάνο αυτό το F-35 φοράει έναν κινητήρα των F-135, δύο κινητήρες δηλαδή, ε, της ε, Πράτετ Whitney, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί εδώ και καιρό και τα έχουν εντοπίσει και άλλες χώρες όπως και το Ισραήλ ε, ε, είναι σε κραδασμούς των κινητήρων με αποτέλεσμα ε, να συντονίζονται σε κάποιες συχνότητες και να σπάνε εξαρτήματα και σωλήνες καυσίμου του κινητήρα να έχουμε ε, αστοχίες σε πτερίγια της τουρμπίνας να έχουμε, να έχουμε ε, προβλήματα με το σύστημα ε, του εκτινασόμενο, το εκτινασόμενου καθίσματος. Ξέρετε, τα αεροσκάφια αυτά ναι, ναι. έχουν ένα... Λοιπόν, έχουν εντοπιστεί αστοχίες στα φυσίγγια, στα πλαίσια που φέρουν τα φυσίγγια και σε άλλα πολλά προβλήματα και δομικά, ε, και κυρίως στην ψήξη των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, το οποίο τα τελευταία χρόνια διάφορε διάφορες τροποποίησεις και εκδόσεις των αεροσκαφών αυτών έχουν συμπεριλάβει ένα πλήθος ε, συστημάτων, ηλεκτρονικών, τα οποία τελικά το σύστημα ψήξης δεν είναι επαρκές. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα, τα οποία αναφέρθηκαν ε, κατά καιρού στα διάφορα φόρουμ, ε, φόρα που έγιναν ε, στην Αμερική και όχι μόνο. Εγώ, όμως, θα πω και το εξής, ότι ήδη τελευταία ε, η, η Ισραηλίτικη Αεροπορία έχει αναβάλει την προμήθεια επιπλέον αεροσκαφών F-35 για λόγου αξιοπιστία και παραβίαση ε, χρονοδιαγραμμάτων παραδόσεων. Το οποίο εγώ αυτό θεωρώ μιλάμε ότι η Ισραηλίτικη αεροπορία είναι μια σοβαρή αεροπορία ε, και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Με τη συντήρηση, το σκέλο τη συντήρηση. Λοιπόν, ε... θα πάμε τώρα. Το θέμα, το, το θέμα τη συντήρηση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, αυτή τη στιγμή η Αμερικάνικη αεροπορία τι πρόβλημα έχει. Δεν μπορεί να υποστηρίξει εφοδιαστικά με ανταλλακτικά. Τα αεροσκάφη, το στόλο, 500 περίπου, 30 αεροσκάφη έχει η πολεμική αεροπορία, διότι οι υποκατασκευαστές αυτών των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών είναι περίπου 1.200 σε όλη την Αμερική. Άλλα εργοστάσια έχουν κλείσει, άλλα υπολειτουργούν. Δηλαδή, σκεφτείτε, δεν μπορεί η αμερικάνικη αεροπορία να ε, 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 βρει ανταλλακτικά για να ε, μπορέσει να βγάλει σε διαθεσιμότητα τα αεροσκάφια αυτά, τα F-35, σκεφτείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Εγώ, κύριε Καψαμπέλη, για να μην μακρηγορούμε, εάν δεν έρθει η σύμβαση μετά από διαπραγματεύσει, <χυ> να δούμε τι προβλέπει το παραδείγματο χάρη το SSI, το Security ε, Supply Information, δηλαδή ότι αφορά το κομμάτι της, ε, ε, το logistic της προμήθειας ανταλλακτικών της ασφάλειας και της πληροφορίας δηλαδή της μεταφοράς τεχνογνωσίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα πάρει η Ελλάδα η αμυντική της βιομηχανία ένα κομμάτι από το επισκευαστικό ή ακόμα και από το κατασκευαστικό. Δεν έχουμε δηλαδή ζήτημα συμπαραγωγή κάποιου. Δεν, δεν, έχει μιλήσει κανεί για αυτό. Δηλαδή, ό,τι έγινε με το Ραφάλ, πολύ ό,τι έγιναν με τα Ραφάλ, πολύ φοβάμαι ότι θα γίνουν και με αυτά τα αεροσκάφη. Άρα λοιπόν, καλά λέει και ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, εγώ διατηρώ επιφυλάξει. Φέρτε τη σύμβαση στη Βουλή να δούμε τι προβλέπει, έτσι, αν είναι προ το συμφέρον τη χώρα και επιχειρησιακά. Αλλά και οικονομικά, σκεφτείτε ότι περίπου το ένα αεροπλάνο μας το πουλούν 80 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα οπλικά συστήματα, χωρίς τα οπλικά. Ε, μαζί με τις υποδομές, αυτό το πακετάκι θα φτάσει γύρω στα 4 δις. Δηλαδή, καταλαβαίνετε είναι ένα ποσό, θα έλεγα, πολύ σημαντικό, όπου ζητάνε προκαταβολή να πέσουν τα 300 εκατομμύρια με την υπογραφή της σύμβασης, και δεν, έχουν υπάρξει, δεν έχει υπάρξει ούτε μία τεχνοοικονομική μελέτη, τουλάχιστον δεν μα έχει πει κανένα υπουργό, δεν ξέρω τώρα ο υπηρεσιακό υπουργό άμυνα ή ο προκάτοχό του, αν έχει υπάρξει μία τεχνοοικονομική μελέτη ε, στο οποίο να ε, μα λέει ποιο είναι ε, το, ε, το κόστο κύκλου ζωή ε, αυτών των ε, αεροσκαφών. Δηλαδή, κά, ε, κάποιε αναλύσει και κάποιοι ειδικοί έχουν μιλήσει. Για 15 δις μέσα σε, σε διάστημα 20 ετών. Δεν ξέρω αν είναι 15, αν είναι 10, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τα δούμε αυτά. Είναι πολλά τα θέματα εκεί. Και κύριε εφόσον Καψαμπέλη. είναι έτσι, γιατί γίνεται αυτή η σπουδή, Γιατί υπάρχει αυτή η σπουδή, κύριε Καψαμπέλη. Ε, κύριε Καψαμπέλη, εγώ λέω το εξή. Βεβαίω η Ελλάδα χρειάζεται να εξοπλιστεί και καλώ εξοπλίζεται. Το θέμα είναι αυτή η πανσπερμία, αυτή η πολιτιπία φτητικών μέσων, αεροσκαφών, τελικά είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ από την εμπειρία που έχω, σα λέω ότι όταν έχει 20 παραδείγματο χάρη τύπους, διαφορετικ διαφορετικού τύπου αεροσκαφών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στη συντήρηση και, στο, και στα logistics κλπ. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα και το πιο σπουδαίο είναι ότι τα F-35, προσέξτε, ε, δεν έχουν συστήματα διαλειτουργικότητα η αρχιτεκτονική της διαλειτουργικότητας δεν είναι συμβατή ας πούμε με τα γαλλικά RAFAL ή με τα Mirage 2000 Τι σημαίνει αυτό δηλαδή σημαίνει ότι είναι μια πλατφόρμα όλο μια ομπρέλα που πρέπει όλα τα συστήματα ελέγχου παρακολουθήσεις, ναι. επεξεργασίας πληροφορίων και τα λοιπά τώρα για να μην μπαίνουμε σε τεχνικά ναι, ναι. θέματα θα πρέπει αυτά να, βλέ... να κοιτάει το ένα το άλλο να, να, μια... να έχουν πρωτόκολλα επικοινωνίας ας το πούμε Λοιπόν, τα F-35 δεν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ε, ε, διαλειτουργικότητας με τα συστήματα που έχουν τα υπόλοιπα αεροσκάφη, κυρίως τα μοιράζ και τα, ε, τα ραφάλ. Άρα και αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα. Μετά θα σας πω το κυλότερο. Δηλαδή. Κύριε Καψαμπέλη... Κάτι, να... κάτι, έλα Νίκο, μιά, μην τα αφήνουμε γιατί... Μια ερώτηση. Ναι, έλα, με Νίκο. βάση αυτά τώρα που ακούμε από τον κύριο Χρυστοδουλίδη, αν πετάνε μαζί δηλαδή τα ραφάλ και τα μοιράζ και τα F-35 δεν θα συνεννοούνται. Ε, θα πρέπει να γίνουν πολλές ε, τροποποιήσεις και θα πρέπει να μπουν ε, και άλλα συστήματα στα οποία ακόμα oh. κανένας δεν μας έχει απαντήσει. Αυτό, αυτόματα δεν γίνεται αυτό που λέτε. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ναι, ναι. Ναι, ε, αυτό πρέπει να το δούμε σε, σε τι πλατφόρμες θα υπάρξει, σε ποια θα είναι τα, προ, τα κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Κύριε Καψαμπέλη, ξέρετε πόσο κοστίζει η ώρα αυτή ένα F-35. 35.000 δολάρια. Ξέρετε πόσο κοστίζει σε ένα Rafale. 17.000 ευρώ την ώρα. Και σε ένα, σε ένα F-16 12.000 δολάρια. Καταλαβαίνετε, 35.000 δολάρια είναι το ακριβότερο μαχητικό αεροσκάφος στον πλανήτη από πλευράς κόστους λειτουργίας. Αντέχει η ελληνική οικονομία, κυρία Καψαμπέλη, να πληρώνουμε όλα αυτά τα λεφτά. Και προσέξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Λέμε, ναι, θα πάρουμε ένα υπερόπλο, ε, πέμπτης γενιάς stealth που δεν ανοιχνεύεται από τα εχθρικά ραντάρ. Ξέρετε ότι έχουμε και άλλους περιορισμούς ότι δεν μπορούμε να βάλουμε βόμβες και βλήματα ε, εκτός από αυτά τα οποία είναι μέσα στην κοιλιά σε εσωτερικές θύλακες ε, βόμβες και βλήματα δηλαδή στις πτέρυγες παραδείγματος χάρη να το φορτώσουμε διότι χάνεται ε, το πλεονέκτημα του stealth δηλαδή του αόρα του αεροσκάφους. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τελικά για τις επιχειρήσεις που θέλουμε, για το δόγμα της χώρας μας, κάνει, προσαρμόζεται. Γιατί πρέπει να δούμε και άλλα θέματα. <σχυσίλαι> Δεν είμαι επιχειρησιακός, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι αρμόδιοι και οι ειδικοί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να βάλουν όλες τις παραμέτρους κάτω και να δουν αν αυτό το αεροπλάνο πραγματικά είναι προς το συμφέρον της χώρα χώρας, λέει προς, το συμφέρον της άμυνας. Πάντως σίγουρο, κύριε Ξεντουλίδη, ε, να σας πω ότι εμένα μου λύσετε μια πολύ μεγάλη απορία γιατί εδώ και δύο μέρε ξύπνησα το πρωί, πριν δύο μέρε, εξήμιση το πρωί και είδα όλα τα site τη Νέα Δημοκρατία, κανάλια ραδιόφωνο να επιτίθονται στην προχθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου που επισήμανε τα μισά από ό,τι λέτε απόψε εσεί. Και εγώ κρατάω ένα νούμερο, 10 δισεκατομμύρια. Και λέω ρε παιδί μου, όλοι αυτοί οι καλοί συνάδελφοι ξυπνήσανε το πρωί και είχαν τόσο αγάπη για τα αεροσκάφη μα ξαφνικά. Δηλαδή, σαν να ήρθε ένα νοπέιπερ αόρατο από κάπου, κάνα χριστιανό, δεν ξέρω πού μπορεί να ήρθε, και να έδωσε εντολή, γράψτε! Γιατί πάνα να μα χαλάσει τη δουλειά. Δέκα δισεκατομμύρια στοιχίζουν αυτά, και όπω είπατε, χωρί να υπολογίζουμε τον δεκαετή κύκλο ζωή που έχουν ναι, ναι, ναι. με ανταλλακτικά και με οτιδήποτε άλλο. Χωρί να ξέρουν την εκπαίδευση, λοιπόν. άρα πώ θα στοιχήσουν. Καταρχήν... Έτσι, μου λύθηκε η απορία. Ναι, καταρχήν, κύριε Σπίνο, εγώ θα σα πω το εξή. Βγήκε ο κύριο Βελόπουλο, προχθέ και είπε σε ένα κανάλι, στο χάρη ότι πρέπει να α, έχω κάποιε επιφυλάξει αναφορικά με ο την. Κύριο α... χατζή, τον ακούγον, ναι, ναι. Με την, ανα... την αξιοπιστία αυτών των αεροσκαφών, διότι έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τι κάποια, Πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αυτά τα site που τον χτύπησαν, τον πρόεδρο τη Ελληνική Λίγη, πριν από τρει μήνε, πριν από πέντε μήνε, πριν από ένα χρόνο, ε, βγάζανε τα προβλήματα των F35, ε, τα για ίδια τα site. Για να γίνει τον deal, δεν ναι. καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τώρα, αν θίχθηκαν οι λομπίστε, παραδείγματο χάρη. Ελλάδα, Ελλάδα. Ε, αν θίχθηκαν οι λομπίστε, κύριε Σπίνο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και δυστυχώ θα σα πω και κάτι άλλο, κύριε Καψαμπέλη, το οποίο είναι πολύ λυπηρό. Ε. Πριν μερικά χρόνια θα σα θυμίσω τι έλεγε η, η τότε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Το 2006, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το 5 δεν θυμάμαι, σχετικά με τα νέα μεσαία μεταγωγικά αεροσκάφη, τα 27 ότι θα λύσουμε πολλά προβλήματα επιχειρησιακά. Και τελικά αγοράσαμε αυτά τα C27, τα αεροσκάφη, 12 τον αριθμό, και σήμερα, μετά από 15-20 χρόνια, πετάνε ένα. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε 20 F-35 και, θα και, να, μείνουν, να μένουν καθυλωμένα όταν ήδη στο, Ισραήλ έχουν καθυλωθεί πάρα πολλές φορές πάνω από το 50% των αεροσκαφών αλλά ακόμα και στην Αμερική. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε, δεν είναι όπως παραδείγματος χάρη αγοράζουμε ανεμογεννήτριες, γεμίζουμε όλη την Ελλάδα με ολικά πάρκα και στο τέλος ας πούμε δεν αποδίδουν διότι είναι στοχαστικού τύπου ενέργειας διότι δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Δηλαδή δεν γίνονται όλα στο πόδι κύριε. Κάποια στιγμή πρέπει ένα Εθνικό Συμβούλιο Άμυνα και Εξωτερικό να αποφασίζει, να αποφασίζει ακόμα και για τι προμήθειε του αμυντικού εξοπλισμού με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι επειδή βολεύει η, η μία α, πλευρά ή η άλλη πλευρά. Και το λέω ξεκάθαρα. Αυτά θα και... αγοραστούν με διακρατική συμφωνία ή με μεσάζοντα. Αυτό δεν το ξέρω αν θα... η σύμβαση αυτή που θα έρθει στη Βουλή θα είναι εμπορική ή θα είναι διακρατική. Δεν το ξέρω, δεν μας έχουν πει ακόμα, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς θα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλοί παράμετροι αν τελικά αυτή η προμήθεια θα είναι προς το συμφέρον της άμυνας της χώρας. Έτσι, και το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Γιατί έχ, άκουσα από ειδικού στο προηγούμενο διάστημα, κύριε Χρυστοδουλίδη, λέτε για το αν είναι προ το συμφέρον τη άμυνα. Άκουσα ειδικού, συναδέλφου σα, προερχόμενου, από την αεροπορία, την πολεμική αεροπορία, που έλεγαν, έτσι όπως το έχω συγκρατήσει, ότι αυτός ο τύπος αεροσκαφών ουσιαστικά δίνει αναφορά στο, στο, στο έξω. Δηλαδή, πρώτα παίρνει την πληροφορία η Αμερική, το ΝΑΤΟ, δεν ξέρω ποιο και μετά εμεί. κάπως έτσι. Ισχύει αυτό. Ε, ναι. τότε, ισχύει αυτό. Ναι, όπω επίση ισχύει. Λεφτά, αυτό είναι Γενική... σοβαρό άμα ε, το επιβεβαιώνετε τώρα. Ε, δηλαδή, α... πληρώνουμε τα, τα, δισεκατομμύρια για να πάρουμε ένα αεροσκάφο για την άμυνά μα, η οποία πια άμυνα. Τι, γιατί σα. Α... Μα γιατί σα κάνει λεφτά τίποτα. Για όλα αυτά για να το καταλάβουμε. Για όλα Προσέξτε, και τα μοιρά που πήραμε και τα F16, τα μπλοκ 30 που πήραμε, κουτσάτα είχαμε πάρει. Λείπανε συστήματα Προσέξτε, μιλάμε και για. Ε, με συγχωρείτε, αν έρθουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία αύριο από το. και έχουμε δώσει τόσα δισεκατομμύρια και, 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 και πάμε να. Αμυνθούμε, δεν ξέρω αν είναι, και, αν είναι αμυντικά αυτά τα αεροσκάφη, αν είναι επιθετικά. Είναι, είναι πολλαπλού, πολλαπλών ρόλων. Είναι κυρίω επιθετικά. Εμεί έχουμε επιθετικό δόγμα. Okay, αν είναι το δόγμα μα επιθετικό, να το εξετάσουμε. Και... Το θέμα, εμένα, εμένα το ερωτηματικό. Άρα και, και όταν πάμε να αμυνθούμε ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε οποιαδήποτε επιχείρηση, άμα θέλει ο ξένο να την υπονομεύσει, θα την υπονομεύσει. Mm. Δεν θα γίνει τίποτα. Κύριε δηλαδή. αυτό ε... καταλαβαίνω κύριε από αυτό Καψαμπέλη. που λέτε. Κύριε έχουν βγει πολλοί και έχουν κατηγορήσει ότι κάποιοι πολιτικοί δεν θέλουν αυτή την προμήθεια διότι χτυπάνε στα ρώσικα συμφέροντα. Αυτή είναι μια κουταμάρα. Με συγχωρείτε για τη λέξη mm. που λέω. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που mm. ακούγεται. Ε, εμείς θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα αεροπλάνα κάνουν για το δικό μας επιχειρησιακό περιβάλλον και, και είναι συμβατό με το δικό μας ε, αμυντικό δόγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Καψαμπέλη να το δούμε διότι ε, αλλιώς... Βάλατε τα ερωτήματα. Τελευταίο ερώτημα από μένα αν θέλει και ο Νίκος. Ε, μήπως πέρα από όλα αυτά που μα περιγράψατε με πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο Υπάρχει κάποιο γεωπολιτικό ισοζύγιο ναι. για το οποίο. Την προσωπική μου άποψη θα σα πω. Την προσωπική μου, ναι. με ρωτάτε. Δηλαδή, έτσι. μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει κάποιο σας... γεωπολιτικό η... αντάλλαγμα. Η... η απάντηση που θα σα δώσω, κύριε Καψαπέλη, δεν είναι αεροναυπηγού μηχανικού. Α. Είναι απάντηση, θα έλεγα, πολιτική. Ναι. Λοιπόν, εάν είναι ε, εμεί, αύριο οι Βούλγαροι, μεθαύριο δεν ξέρω ποιοι, να αγοράζουμε F-35 για να φτιάξουμε μοίρε νατοικέ για να εξυπηρετούμε τους σκοπούς του σκοπού του ΝΑΤΟ κατά τη Ρωσία, αυτό μπορεί να είναι και μία, ένα σενάριο. Λοιπόν, το αν ας πούμε, οι Αμερικανοί θέλουν να μα χαϊδέψουν για να μα δώσουν αυτά τα αεροσκάφη με ό,τι προηγουμένω συζητήσαμε ω αντάλλαγμα σε μία ενδεχόμενη συμφωνία του Αιγαίου, αλλά πρέσπε. Και αυτό επίση μπορούμε να το βάλουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτό το... είναι ακόμα χειρότερο. Ναι, δεν ξέρω δηλαδή... τι γεωπολιτικά παιχνίδια κρύβονται πίσω από μία προμήθεια, αλλά σίγουρα. Ε... Και δαρμένοι που λέει, και, δηλαδή... Μα και σχάρι, θα πληρώσουμε και από πάνω. Αυτή θα δώσουμε. Τι ε. χάδι, έτσι είναι το χάδι αυτό είναι χάδι με αγκάθια. Δεν είναι χάδι αυτό, δεν θέλουμε τέτοια χάδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, δεν θέλω να διακόψω, αγαπημένη μου Νίκο Εκ Θεσσαλονίκη. Για τη σύμβαση να εσύμα. μην τη δούμε, βρε παιδιά. Ναι, αν υπογράφουμε Άλαιο, αν, την υπογράφουμε σαν αυτό το κείμενο. Κυρία Σπίνο, αν δεν έρθει η σύμβαση, να δούμε. <συμβασί> προβλέπει καταρχήν <συμβασί> κατασκευαστικό <συμβασί> έργο στην πορεία. Λοιπόν. Λοιπόν, 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 Χριστοδουλίδη, μην το λοιπόν, Να δούμε ποιο είναι το follow on support, η εφό συμβάσει, να δούμε τα logistics, να δούμε ένα σωρό πράγματα. Νίκο, έχουμε κάτι να ρωτήσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη. Όχι, απλώ με βάση αυτά που άκουσα από τον κύριο Χριστοδουλίδη, μου θυμίζει κάτι εκείνο με τι. Με τα υποβρύχια που έγαιρναν, αν θυμάστε, <laughs> επί Παρτούκ, επί Άκη Τσοχατζόπουλου, κάτι αντίστοιχο βλέπω τώρα Μάλιστα. στα αεροπλάνα που γέρνουν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μια τελευταία... νησί Απλά πράσιμο. δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να πω ότι είμαι κατά τη ενίσχυση των αμυντικών προμηθειών. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται, αλλά. με το σωστό τρόπο. Με το σωστό τρόπο. Κύριε ευχαριστούμε. Χρυστοδουλίδη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία και την πολύ καλή ενημέρωση που μα δώσατε.